Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στους τελεστές σύγκρισης is null και is not null. Ο τελεστής null μας βοηθά να εντοπίσουμε τις κενές τιμές και ο τελεστής is not null τις μη κενές τιμές σε ένα πεδίο. Ανοίγουμε το ερώτημα τεστ 1. Στο ερώτημα αυτό εμφανίζεται ο κωδικός, το επώνυμο, το όνομα και η πόλη του κάθε πελάτη. Εμφανίζονται 291 πελάτες. Σε κάποιους από τους πελάτες αυτούς δεν αναγράφεται στο πεδίο πόλη το όνομα της πόλης. Όπως εδώ. Θα τροποποιήσουμε το ερώτημα χρησιμοποιώντας τον τελεστή is null ώστε να εμφανίζονται μόνο οι πελάτες στους οποίους δεν αναγράφεται το όνομα της πόλης. Μεταβαίνουμε σε προβολή σχεδίασης του ερωτήματος. Στη γραμμή κριτήριο του πεδίου πόλη πληκτρολογούμε το κριτήριο is null. Μεταβαίνουμε σε προβολή φύλου δεδομένων. Τώρα εμφανίζονται 58 εγγραφές. Σε καμία δεν εμφανίζεται στο πεδίο πόλη το όνομα της πόλης. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε το ερώτημα αυτό ώστε να εμφανίζονται μόνο οι πελάτες στους οποίους έχει καταχωρηθεί το όνομα της πόλης. Μεταβαίνουμε σε προβολή σχεδίασης. Στη γραμμή κριτήριο του πεδίου πόλη πληκτρολογούμε το κριτήριο is not null. Μεταβαίνουμε σε προβολή φύλου δεδομένων. Τώρα εμφανίζονται 233 εγγραφές. Σε όλες τις εγγραφές εμφανίζεται στο πεδίο πόλη το όνομα της πόλης.